Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση με τον νηπιαγωγό, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό τετράχρονου αγοριού. Ναι. Όλα ψέματα καταγγέλει και λέει δικηγόρος του κατηγορούμενου. Περίεργη ιστορία. Περίεργη ιστορία, πράγματι, διότι... Και αν ισχύουν όμως όλα αυτά, όχι απλώς να τριχιάζει. Ναι, είναι... Σοκάρει τους πάντες και είναι τα πάντα. Thriller, είναι thriller κανονικό. Μιλάμε για έναν 31 ετών νηπιαγωγό, ο οποίος σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος του, συνελήφθη εντός εισαγωγικών να έχει κάνει επίθεση σε αγοράκι μόλις 4 ετών μέσα στο ίδιο το νηπιαγωγείο και πιο συγκεκριμένα στις τουαλέτες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, τα καταγγέλει ο πατέρας, πάνω πατέρας, ακούσουμε τι λέει ο πατέρας. Έτσι ακριβώς. Φοβόταν, δεν ξέρω γιατί. Από την αρχή του χρόνου. Και γυρνώντας την Πέμπτη, με συγκεκριμένα το μαμά πήγα στον μπάνι. Εσύ δεν πας χωρίς το μπάνι. Και με πήγε κύριο μαμά. Και άρχισε να κάνω να πονηρεύεται. Μου μιλάει για το μπάνι. Πήγε κύριο. Μου κατέβασε το παντελόνι. Κατέβασε ο ίδιος το παντελόνι του. Και άρχισε να μου κάνει λέει διάφορα πίσω. Αυτός είναι στη φύλαξη. Από την αρχή του χρόνου εκεί ήταν. Επειδή δυο μέρες τώρα η δασκάλα του έλειπε, θα κράτησε αυτός. Εγώ πήγα κατευθείαν. Πήρα το χαμόγελο του παιδιού, τους λέω πως να κινηθώ, μου λέει πήγαινε κατευθείαν κάνει καταγγελία στο τμήμα και αν μπορείς να κάνεις και καταγγελία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έκανα τις διαδικασίες, πήγαμε στο τμήμα και πήγαν την Παρασκευή από το σχολείο του Σιλάνα. Και από ό,τι έχω καταλάβει, τότε να έχουν είναι μέσα σε αυτό το διαδικασία. Το παιδί για το δικαστή το εξετάσα. Χθες πήγαμε σε παιδό ψυχολόγο πάλι να του μιλήσει. Το παιδάκι το είπε σε όλους τους. Οπότε μετά τα είπε όλα. Ευτυχώς. Γιατί η ηλικία του μας είπαν ότι είναι πολύ όριμο. Που να μην το έλεγε κιόλας. Μπορεί να πήγανε αυτό κάνει συνέχεια μετά αυτός. Είναι σοκαριστικά τόσο λέει ο πατέρας. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι η πλευρά του κατηγορούμενου λέει ότι όλα αυτά είναι ψέματα και ότι δεν ισχύουν. Έτσι ακριβώς. Και ότι όλα έχουν γίνει, ενώ έχουν γίνει λέει έλεγχοι από την ιατροδικαστή, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, δεν έχουν βγει τίποτα. Τώρα το τι έχει γίνει θα τα κρίνει η δικαιοσύνη και μόνο. Έτσι ακριβώς. Ευχόμαστε πραγματικά να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά για το παιδάκι και μόνο. Να πούμε ότι έχει γίνει η ιατροδικαστική εξέταση ήδη. Ναι. Να πούμε ότι έχει γίνει παιδοψυχιατρική έκθεση. Σύμφωνα με τα όσα λέει η δικηγόρος του κατηγορούμενου. Και ο πατέρας. Ναι, και τι πόρισμα. Τα πορίσματα λοιπόν αυτά είναι αρνητικά. Ακόμα και του ιατροδικαστή. Πράγμα το οποίο επί της ουσίας αφήνεται να εννοηθεί και από τον ίδιο τον πατέρα. Πάντως κατηγορηματική όπως είπες είναι η έφυλακ μέτα η οποία είναι συνήγορος του νηπιαγωγού ο οποίος θεωρεί... Αλλά και κατηγορηματικός είναι και ο πατέρας και η οικογένεια το παιδί του. Έτσι βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν όλα θα ελεγχθούν από τις τη δικαιοσύνη σε λίγες μέρες. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση αν ισχύει. Μιλάμε για ένα έγκλημα εις βάρος ενός τετράχρονου αγοριού.